Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Είμαστε μια χαρά. Φαντάζομαι και εσείς είστε πάρα πολύ ωραία. Και εσύ έχεις ένα ακόμη λόγο να είσαι, να αισθάνεσαι υπέροχο, καθώς δεν ξέρω, και στα Τρίκαλα και στο χθεσινό παιχνίδι υπέγραψες το τρίποντο και μάλιστα με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο, με δύο πάρα πολύ όμορφα γκολ. Σίγουρα, εντάξει, είμαι χαρούμενος και εγώ και συμπαίκτες μου για την νίκη χθες. Εγώ είμαι ακόμη πιο παραπάνω χαρούμενος για τον γκολ που πέτυχα. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Εντάξει, το γκολ σχεδόν ήταν το ίδιο με τα Τρίκαλα. Ναι. Πιστεύω δεν είναι τύχη, είναι ικανότητα. Αν το κάνεις δύο φορές και παραπάνω, δεν είναι τύχη. Τώρα που συνήθισες, δηλαδή, θα το κάνεις συνέχεια, θα το δοκιμάζεις δηλαδή τώρα. Θα το δοκιμάζω, εννοείται. Και μακάρι να παίρνουν τέτοια γκολ για να κερδίζουμε. Δεν μου λες σε σχέση. Σημασία έχει η νίκη, ναι, όμως, δεν έχει το γκολ. Ναι, εννοείται. Οποιοδήποτε να το έβαζε, σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Ναι. Εσείς που είσαι ο πρωταγωνιστής, αν σου έβαζα τώρα να βαθμολογήσεις και το ένα και το άλλο, τι βαθμό θα έβαζες, το πρώτο που έβαλες τα Τρίκαλα και στο χθεσινό? Τώρα, εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, εντάξει. Ναι. Να είμαστε και ρεαλιστές και λίγο προσγειωμένοι κιόλας. Εντάξει, προσγειωμένοι είμαστε. Απλά νομίζω, έχω την αίσθηση ότι το χθεσινό ήταν λίγο κομματάκι πιο δύσκολο στην εκτέλεση. Ήταν πιο δύσκολο, ναι, γιατί την έκανα κοντρόλ με το στήθος και τη σούταρα πριν σκάσει μπάλα. Ενώ στα Τρίκαλα έσκασε πρώτα η μπάλα, έκανα σπριν, σταμάτησα και σούταρα. Το χθεσινό δεν σταμάτησα καθόλου, δηλαδή ήταν πάνω στην κίνηση. Και γι' αυτό δεν σε προλαβαίνει. Ήταν δύσκολο, ναι. Έτσι δυσκολεύεις πάρα πολύ στην κίνηση και τον τερματοφύλακα, φυσικά, εννοείται, ο οποίος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ναι, πιστεύω δεν το περίμενε κιόλας. Θα περίμενε ότι θα πω κι άλλο προς τα μέσα, γιατί ήμουν κιόλας λίγο μόνος. Ναι. Είχα πάρει δηλαδή την κίνηση, είχα μπει ανάμεσα από τα δύο τα στόπερ και πιστεύω δεν περίμενε κιόλας ότι θα σουτάρω έτσι κατευθείαν. Ναι. Σουτάρεις και με τα δύο πόδια, έτσι, ναι. Ναι, και με τα δύο. Γιατί... Απλά πιο πολύ μου αρέσει με τα αριστερό και με βολεύει βασικά. Αν και δεξιοπόδος, με βολεύει να φτάρουμε τα αριστερό. Ναι, και λέγαμε εδώ στην εκπομπή, στο ξεκίνημα, Μπάμπη, πριν από λίγο, ότι λίγο πριν από την επίτευξη του γκολ, έχεις πάλι ένα σούτ με το αριστερό, το οποίο ήταν πολύ κακό, ρε παιδί μου. Και 2-3 λεπτά αργότερα πετυχαίνεις αυτή την κολλάρα. Ναι, στο σούτ εκείνο, εντάξει, εκεί κόντρα κιόλας, με έβαλε κόντρα ο αντίπαλος, αλλά ο διαιτητής δεν ξέρω γιατί δεν έδωσε κόρνο και το έδειξε out. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν καλό, εντάξει, δεν το έφυγε και καλά. Ναι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, πήγε το επόμενο και πήγαν όλα καλά. Πάντως από χθες τα αποδυτήρια, από ό,τι μαθαίνουμε, γενικότερα υπάρχει και σχετική πλάκα, η οποία, εντάξει, υπάρχει, γιατί βέβαια υπάρχει πολύ καλό κλίμα, υπάρχει καλή ψυχολογία στην ομάδα και έχει και επικεντρό εσένα στο ότι σκοράρεις αυτά τα γκολ ερχόμενος από τον πάγκο. Και από ό,τι μαθαίνουμε, πήγαν τα σχετικά πειράγματα. Άμα είναι να πετυχαίνεις τέτοια γκολ, Μπάμπη, καλύτερα να παίζεις ως αλλαγή. Έτσι δεν σου λέγανε οι συμπαίκτες? Εντάξει, υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα πλέον. Έχουμε γίνει μια παρέα όλοι μεταξύ μας. Ξέρετε, υπάρχουν πειράγματα γενικά μεταξύ μας. Με πειράζουν συνέχεια. Εντάξει, εγώ σίγουρα θα θέλω να παίζω βασικός όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα θέλουν να παίζουν βασικοί. Εντάξει, ο προπονητής είναι αυτός που κρίνει ποιος θα παίξει και ποιος είναι καλά και ποιος δεν είναι. Εμείς απλά είμαστε επαγγελματίες και κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν θα μας ζητηθεί και εμένα και τους συμπαίκτες μου να κάνουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο και μια συγκεκριμένη δουλειά, αυτό κάνουμε. Έχεις να μας δώσεις... Πρέπει να είναι ένας σωστός επαγγελματίας. Έχεις να μας δώσεις μια απάντηση για ποιο λόγο ο Άρης σχεδόν σε όλα του τα παιχνίδια, Μπάμπη, δεν μπαίνει έτσι, να το πω λίγο με ένταση, στα πρώτα ημίχρονα και δεν εφαρμόζει αυτό το πλάνο το οποίο δουλεύεται και διάρκεια της εβδομάδας, από ό,τι μαθαίνουμε? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ποδοσφαιριστές, να μπαίνουμε λίγο καλύτερα. Προσπαθούμε να το βρούμε μαζί με τον προπονητή μας, να δούμε τι φταίει. Πιστεύω είναι πιο πολύ θέμα συγκέντρωσης, γιατί πιστεύω δεν μπαίνουμε τόσο δυνατά στο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα κερδίσουμε. Έχουμε αυτό το μέταλλο φέτος, ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει θα το παλέψουμε να το πάρουμε. Ναι. Αλλά το καλύτερο δεν είναι αυτό, το καλύτερο είναι ότι δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει τρεις ανατροπές από ό,τι θυμάμαι. Ναι, τρεις. Τα 7 παιχνίδια και αυτό δείχνει ότι δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι και το κυνηγάμε μέχρι το τέλος. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια βεβαιότητα, βγάζεται μια αίσθηση ότι όπως και να έχει, στο δεύτερο ημίχρονο θα μπείτε μέσα
και θα το γυρίσετε το παιχνίδι. Βέβαια αυτό είναι και λίγο συνιστά και ένα ρίσκο, γιατί κάθε φορά... Ή θα επαναπαυθούν. Ναι, σίγουρα είναι ένα ρίσκο, απλά πιστεύω ότι φέτος στην ομάδα έχει γίνει καλός προγραμματισμός και αν και δεν παίζουμε αρκετά καλά σε πολλά παιχνίδια, ναι. Υπάρχουν διαστήματα σε οποίο παίζουμε πολύ καλή μπάλα, καλό ναι. ποδόσφαιρο και καταφέρνουμε γυρνάμε τα παιχνίδια. Mm-hmm. Πιστεύω αυτό είναι μια μεγάλη ομάδα, ότι καταφέρνει με μερικά διαστήματα στο παιχνίδι να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να πετυχαίνει το στόχο της. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές νομίζω στο ρόστερ. Ναι. Υπάρχει μεγάλο βάθος στην ομάδα. Ναι. Κακά τα ψέματα. Και υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δηλαδή μπορεί κάποια μέρα να βρεθούν, να βρεθεί ένα σε καλή μέρα, άλλοι να βρεθούν άλλοι δύο σε καλή μέρα. Υπάρχει βάθος δηλαδή αρκετό στην ομάδα που δύο άτομα να βρεθούν σε καλή μέρα σε ένα παιχνίδι μπορούμε να το κερδίσουμε. Ναι, δηλαδή πάντως φάνηκε χθες δηλαδή το ότι με 20-25 λεπτά ουσιαστικά καλύτερης εικόνας και με την βοήθεια που προσφέρατε εσείς από τον πάγκο, εσύ δηλαδή και ο Πλατέλα σύν την άνοδο του Μπαρκάν στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αρκετό αυτό το διάστημα. Και δεν ξέρω, αυτό μας δείχνει κάτι αφενός για τον Άρη, αλλά αφενός και για τους αντιπάλους, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, μα γενικά αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει αρκετό βάθος στην ομάδα και ότι βλέπουμε ότι δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι. Εντάξει, μπήκαμε στο ημίχρονο, ηρεμήσαμε λίγο, ηρεμήσαν τα παιδιά. Πήραμε τις οδηγίες του προπονητή μας τι πρέπει να αλλάξουμε και ευτυχώς μπήκαμε κι εμείς καλά στο δεύτερο ημίχρονο και οι αλλαγές βοήθησαν και οι υπόλοιποι ανέβασαν την απόδοσή τους και καταφέραμε και κερδίσαμε το μάτς. Είχαμε σίγουρα και τον κόσμο 12ο παίκτη χθες, ο οποίος ναι. μας στήριζε ακόμη και όταν χάναμε ναι. και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει να κάνει το ίδιο όπως κάνει πάντα. Ναι, πρέπει να νιώσατε έτσι ένα... Εντάξει, εσύ δεν είσαι καινούριος στην ομάδα, αλλά ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς που ήρθαν και φέτος στην ομάδα να αισθάνθηκαν έτσι μια μίνι έκπληξη βγαίνοντας από τα αποδυτήρια και βλέποντας όλο αυτό το πράγμα εκεί στην κερκίδα. Έτσι. Φυσικά και αισθάνθηκαν μια έκπληξη. Όσοι βγαίνανε λέγανε την εξής ατάκα, παίζουμε στο Βικελίδη σήμερα. Ναι. Εντάξει τι γίνεται, εντάξει ο κόσμος κέρδισε και ο κόσμος θες, γιατί μόνο δική μας, μόνο ο δικός μας ο λαός ακουγότανε. Ναι. Τον ευχαριστούμε, το ξαναλέω και ελπίζω την Κυριακή να γεμίσουν το Χαριλάο. Ναι, το έχετε θέσει ως στοίχημα. Το έχετε θέσει ως στοίχημα από το ξεκίνημα της. Το έχετε πει και εσείς, το έχει πει και ο κύριος Μυροφορίδης και ο προπονητής. Είναι μια καλή αφορμή. Σίγουρα, και μια ευκαιρία την Κυριακή τώρα να δείτε, να νιώσετε, δεν ξέρω, κάτι σαν την Μπόκα ενδεχομένως. Το σκέφτεστε? Φυσικά και το σκεφτόμαστε, ναι. Είναι ένας από τους στόχους μας που έχουμε βάλει την αρχή της χρονιάς, όχι μόνο να ανέβουμε κατηγορία, αλλά να φέρουμε και τον κόσμο πίσω. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι απογοητευμένος τόσα χρόνια με την εικόνα της ομάδας, αλλά το έχουμε βάλει σαν στόχο φέτος να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Και ήδη, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάτι καλό γίνεται φέτος. Και αντιλαμβάνονται και αυτοί οι ίδιοι ότι κάτι καλύτερο γίνεται φέτος και βλέπουμε ότι η κίνηση είναι μεγαλύτερη του κόσμου. Ναι. Η ομάδα είναι ήδη στο συν 7 από την τρίτη θέση. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει συν 10. Παίζοντας με τον Όφη, που είναι ο επόμενος αντίπαλος, έρχεται μετά από μια κακή ήττα που έκανε στο γήπεδό του, ο Άρης έρχεται από ένα ακόμη σπουδαίο διπλό και το απόλυτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο παιχνίδι, σα ίσα είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, πολύ πονηρό παιχνίδι και πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί υπάρχει αίσθηση και δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς τα αποδυτήρια, ότι αν ο Άρης καταφέρει και κερδίσει και τον Όφη την Κυριακή, θα έχει κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η δυναμική του Όφη δεν πάει να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτοί θα έρθουν να τα παίξουν όλα για όλα, πιστεύω, γιατί έχουν μια ήττα, έχουν μείνει λίγο πίσω στη βαθμολογία. Εμείς απλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε όλη τη βδομάδα και να μπούμε στο παιχνίδι όπως πρέπει να μπούμε, σαν Άρης δηλαδή. Όχι σε τις άλλες φορές δηλαδή. Ναι. Πρέπει να παίξουμε αρκετά καλά, συγκεντρωμένα, αυτά που θα μας πει ο προπονητής μας και για να πάρουμε το παιχνίδι. Βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά και εντάξει, βλέπουμε κάθε επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε αν πάρουμε και το επόμενο και το πιο επόμενο ότι βγήκαμε. Ακόμα είναι νωρίς. Mm-hmm. Δεν το βλέπουμε αυτό. Εμείς κοιτάμε κάθε μάτς και κερδίζουμε αυτό. Κερδίζουμε, τελειώνουμε, πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Ο φίλος ο 506 λέει πείτε στον Μπάμπη να μην επαναπάβεται, να δουλεύει πολύ, είναι παικταράς και τον θέλουμε να πρωταγωνιστεί στη Super League, λέει εδώ ο φίλος ο 506. Μόνο δύσκολα. Να είναι καλά ο φίλος μου.
Δεν παραπάβομαι ποτέ. Πάντα δουλεύω και έπειτα και συνέχεια πιστεύω να είμαι ακόμη καλύτερα και στα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι ένας προσωπικός σου στόχος είναι να σταματήσει αυτό το μία βασικός δύο αλλαγή, να μονιμοποιηθεί στην 11. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας εφικτός στόχος για σένα από εδώ και πέρα. Σίγουρα, ναι, ένας από τους στόχους μου είναι αυτός. Εντάξει, όπως είπα, ο προπονητής κάνει τις επιλογές. Αυτός ξέρει καλύτερα τους παίκτες κάθε εβδομάδα, δουλεύει καθημερινά μαζί τους. Καταλαβαίνει ποιος είναι καλά, ποιος δεν είναι και αναλόγως επιλέγει. Ο προσωπικός μου στόχος είναι αυτός, να μπορώ όποτε μου δοθεί ευκαιρία και όποτε παίζω να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει. Απ' την άλλη, αν μπαίνεις αλλαγή και βάζεις γκολ, δεν μας ενοχλεί, να ξέρεις. Εντάξει, ούτε εμένα με ενοχλεί. Μακάρι να βάζεις συνέχεια γκολ και μπαίνω και σαν αλλαγή. Αλλάζει η ψυχολογία σου, η παρουσία σου μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν είσαι μόνο εσύ φέτος. Πέρσι, ας πούμε, αυτό που γίνεται με σένα φέτος γινόταν πολύ με τον Καπνίδη. Δηλαδή, έπαιζε βασικός, δεν σκόραρε. Δεν είχε καλή παρουσία. Έμπαινε αλλαγή, κρίσιμο γκολ, τρεις βαθμοί. Παίζει ρόλο στον αθλητή να έρχεται από τον πάγκο. Συνήθως λένε ότι όταν έρχεσαι από τον πάγκο, δεν είσαι τόσο καλός. Λόγω ψυχολογίας. Δηλαδή, δεν ξεκίνησα, άλλος είναι ο βασικός. Δεν ξέρω πώς ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής το βιώνει αυτό. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω έτσι. Κανονικά, εντάξει, ούτε άγχος έχω, ούτε τίποτα. Όποτε μου δοθεί ευκαιρία για να παίξω, παίζω αυτό. Τώρα φέτος έχω παίξει σαν βασικός στο πρωτάθλημα ένα μάτσα, έπαιξα με τον Κυσαμικό. Εντάξει, το μόνο που μου λείπει είναι ρυθμός, γιατί δεν έχω παίξει αρκετά παιχνίδια φέτος και στην προετοιμασία έλειπα σε προπονήσεις, έλειπα σε φιλικά. Το μόνο που μου λείπει είναι ρυθμός. Αυτό χρειάζομαι και σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι θα ανεβάζω και άλλο την απόδοση μου. Πάντως βλέπουμε ως εκτελεστή ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι φορ όπως εσύ, έτσι. Και όμως έχεις πετύχει τα πιο εντυπωσιακά γκολ από πάσες είτε του φορ είτε του εξτρέμ. Δηλαδή και ο Μπαργκάν και ο Διαμαντόπουλος θεωρητικά πάντα, έτσι, είναι πιο κοντά στον γκολ. Από έναν παίκτη ο οποίος λέγεται ότι είσαι ψευτοδεκάρι, ή το λέμε ότι είσαι ψευτοδεκάρι, αυτό το χαρακτηρισμό μέσα στο σχηματισμό της ομάδας. Ναι, έτσι πως αγωνίζεται η ομάδα, σαν δεκάρι παίζω. Οχταροδεκάρι είναι η θέση μου. Γι' αυτό είπα το ψευτό, γι' αυτό το έβαλα μπροστά. Το ψευτοδεκάρι που λέμε. Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, είναι και πώς θα σου έρθει η μπάλα εκείνη τη στιγμή, πώς θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Πώς θα σουτάρεις, πώς θα βάλεις το πόδι σου, όλα παίζουν ρόλο, έτσι πιστεύω. Ναι. Τώρα έτυχε να είμαι εγώ στις δύο τις φάσεις, να είμαι συγκεντρωμένος στο τελικό το σουτ και να μπει μπάλα μέσα. Εντάξει, είναι σημαντικό βέβαια ένας χαφ να πατάει και περιοχή. Έτσι. Αυτό το θέλουν οι προπονητές και εσύ το κάνεις. Αυτό το έχεις. Αυτό μου αρέσει κιόλας εμένα να πατάω περιοχή, μου αρέσει αρκετά. Να ανεβαίνω συνέχεια μπροστά. Πάντως και πέρσι. Μου αρέσει δηλαδή το μπροστά, το επιθετικό ποδόσφαιρο μου αρέσει. Ναι. Και πέρσι σου δόθηκαν τέτοιες φάσεις. Θυμάμαι μία που σε κόψανε, που ήταν και πολύ κρίσιμο το μάτς με τον Απόλλωνα στη Νέα Σμύρνη. Ναι, το θυμάμαι, το offside που μας έδωσε, ναι. Που είναι το offside, που είναι 1-2 το μάτς, έχει ένα τέταρτο να λήξει, που φεύγεις μόνος σου και σε κόβει με offside. Το είχες και πέρσι δηλαδή. Θυμάμαι αυτή τη φάση, ναι. Αν και πέρσι δεν έπαιξα πολλά μάτς. Οχτάρο-δεκάρι έπαιζα. Ήταν ο Τάτος. Ήταν ο Τάτος σε αυτή τη θέση περισσότερο. Ναι. Είχαμε πιο επιθετικογενή χαφ, γι' αυτό αναγκαζόμουν και έπαιζα λίγο πιο πίσω. Αλλά εντάξει, όπου με πούνε οι προπονητές μου, εκεί θα παίζω. Και μιας και σε έχουμε εδώ πέρα τώρα, λύσε μας έτσι και μια απορία, ρε Μπάμπη. Τη ρωτάει εδώ και αρκετός κόσμος. Εμείς που δεν ήμασταν στο γήπεδο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το πρώτο γκολ. Πώς μπήκε τελικά αυτό. Πώς μπήκε τελικά αυτό. Να ξέρεις. Δεν υπάρχει πουθενά. Εμείς βλέπουμε τον Πλατέλα να έχει την μπάλα από τα δεξιά. Μετά τι έγινε. Ο Πλατέλας μπήκε προς τα μέσα, προς την περιοχή. Με έκανε παράλληλη πάσα εμένα στη μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έκανα μια προσποίηση, έφερε την μπάλα από το αριστερό προς το δεξί μου, προς τα μέσα. Και την πήρε ο Μπαργκάν με πλάτη στην εστία, την πήγε προς το αριστερό του πόδι, έκανε σαν κύκλο δηλαδή μέσα στην περιοχή. Και λίγο πριν βγει η μπάλα, την έσπασε στα σέντρα σούτ δηλαδή, παράλληλα. Και πετάχτηκε ο Διαμαντόπουλος σε μικρή περιοχή και το έβαλε. Μάλιστα, ωραία. Είχαμε και την περιγραφή του γκολ, τι άλλο θέλετε. Live! Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έπεσε το ρεύμα στο δικό σου τον γκολ που ήταν καταπληκτικό και το απόλαυσε όλος ο κόσμος.
Ευτυχώς. Και είσαι και λίγο άτυχος νομίζω τώρα, διότι στη Football League δεν υπάρχει και αυτό το γκολ της αγωνιστικής του που βραβεύεται. Τώρα έχεις πάρει σίγουρα ένα βραβείο. Δύο, ρε φίλε, θα παίρναμε. Ναι, σίγουρα θα είχε πάρει ένα, ναι. Μπορεί. Ναι. Μπορεί, εντάξει. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να κερδίζει η ομάδα και να ανέβουμε κατηγορία, να πετύχουμε τους στόχους μας. Πες μας κάτι άλλο. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ αυστηρός και με τον εαυτό του και με την ομάδα. Τον ακούμε συχνά μετά τα παιχνίδια. Το έκανε και χθες, Μπάμπη. Να λέει ότι δεν είμαι ικανοποιημένος καθόλου. Δεν έχω βρει τις λύσεις ακόμη. Για ποιο λόγο δεν παίζουμε τόσο καλά. Για ποιο λόγο μπαίνουμε έτσι τα πρώτα ημίχρονα. Τι συμμερίζεσαι αυτή την άποψη ή είσαι της άλλης άποψης που λέει ότι εντάξει, εφόσον κερδίζει τώρα, ποιο θα θυμάται αν έπαιξε ή όχι καλά. Εντάξει, νομίζω πως όταν είσαι μεγάλη ομάδα δεν φτάνει μόνο να κερδίζεις, πρέπει να παίξεις και καλό ποδόσφαιρο. Ο προπονητής μας όποτε έχουμε κερδίσει ποτέ δεν ήταν τόσο ευχαριστημένος. Είναι προσγειωμένος άνθρωπος, το έχει δείξει κιόλας. Τον αρέσει να πετυχαίνει πάντα το τέλειο. Αυτό θέλει να βλέπει στην ομάδα του, να παίζει τέλειο ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Νομίζω πως και εγώ το ίδιο θα έκανα αν ήμουν στη θέση του. Έτσι πρέπει να είναι ένας προπονητής σε μια μεγάλη ομάδα και κάθε φορά, δηλαδή, και πάντα μετά από κάθε νίκη μας δείχνει βίντεο το τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να βελτιώσουμε και όλα. Μάλιστα. Πάντως αυτό με το δεύτερο ημίχρονο το έχετε κάνει κανόνα. Όντως παίζετε πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πάντως δεν ξέρω. Ναι, πάντα να περιμένετε ότι στο δεύτερο κάτι θα γίνει. Έτσι. Να μην ερχόμαστε μήπως καθόλου. Στο πρώτο να ερχόμαστε κατευθείαν στους 45. Να... και αυτό γίνεται. Όχι, ξέρεις τι. Πάντως έχετε σχολιάσει μεταξύ σας και συγγνώμη ότι σας επηρεάζει πολύ. Τώρα δεν το λέω ως δικαιολογία. Το γεγονός ότι παίζετε πολύ νωρίς το μεσημέρι, 3 ώρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Άρα την Κυριακή που παίζετε 5. Είμαστε άνετοι, ωραία. Ισχύει αυτό ότι είναι... Εντάξει, νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Οι άλλοι παίζουν πιο αργά. Όχι, γενικότερα. Είναι παίζουμε... δύσκολη ώρα, γιατί τρως πάρα πολύ νωρίς, εννοώ το πρωί. Το μεσημεριανό, δηλαδή πολύ νωρίς το πρωί. Εντάξει, ναι. Και οι άλλοι την ίδια ώρα τρώνε, Άλεξ. Εγώ για τους παίκτες του Άρη. Ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Και οι αντίπαλοι το ίδιο πράγμα κάνουν, οπότε δεν είναι σαν δικαιολογία αυτό. Ναι, δεν το χρησιμοποίησα ως δικαιολογία. Ότι παίζει ρόλο, λες, αυτό το 3 ναι. ώρα. Καλά, συγγνώμη, εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο γήπεδο ως φιλάθλοι, 2 η ώρα παίζαν τα μάτς. Παλιά. Τώρα αλλάξαμε τα δεδομένα. Τώρα την Κυριακή που θα παίξετε 5 και με προβολής όμως. Μπάμπη, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να ξέρεις. Περίμενε όμως 5, 5 και 7 και τα λοιπά χάσαμε, φίλε. Με Γιάννενα και με τέτοιο. Γιάννενα ισοπαλία με πάνω. Έχετε δίκιο, ναι. Με προβολής. Έχετε δίκιο, ναι. Ένα, λοιπόν, δεν έχουμε κάνει το μόνο αειδικό αποτέλεσμα με προβολής. Την νίκη θα την κάνουμε την Κυριακή. Το έκανες, επειδή θυμάμαι. Έτσι ακριβώς. Πανεγιάλου κέρδισες με προβολής. Και Μπόκα. Πανεγιάλου και Μπόκα. Ναι, μέσα στο Πανεγιάλου και ναι. Θεωρείς ότι, όπως λένε πολύ, το καλύτερο σας ημίχρονο μέχρι στιγμής είναι με την Παναχαϊκή, το δεύτερο μισό του αγώνα. Ή με τον Εργοτέλη. Και λόγω ποιότητας ομάδας, γι' αυτό λέω Παναχαϊκή. Γιατί είναι και καλύτερη ομάδα η Παναχαϊκή. Νομίζω, ναι, με την Παναχαϊκή γίνεται, γιατί είναι και ποιότητας καλύτερη ομάδα. Και με τον Εργοτέλη κάναμε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, υπήρχε μόνο μία ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο εμείς υπήρχαμε. Απλά ήταν λίγο αφελής ο Εργοτέλης στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί ήταν λίγο... Συνέχιζαν, έπαιζαν, λες και κυνηγούσαν αυτοί το σκορ και παίζαν τόσο ψηλά που έδωσε το δικαίωμα στον Άρη να πετύχει τα γκολ. Ενώ η Παναχαϊκή. Εντάξει, το τι κάνει κάθε ομάδα δικό του θέμα. Εντάξει, καλά, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμάς μας ήφερε αυτό που έπαιζε, έτσι πως παίζανε. Ανοιχτά, τόσο ανοιχτά και το εκμεταλλευτήκαμε. Πώς βλέπεις τους υπόλοιπους, δηλαδή νομίζω ότι έδειξε ακόμα μεγαλύτερη η ανατροπή με την Παναχαϊκή και φυσικά το χθεσινό διπλό σε σχέση και με αυτό που είδαμε στο Όφι Παναχαϊκή, δηλαδή όπου έδειξε η Παναχαϊκή ότι πραγματικά είναι μια καλή ομάδα, δεν ήταν τυχαία δηλαδή η εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Άρη. Νομίζω πως οι πρώτες 4-5 ομάδες είναι αρκετά δυνατές, αλλά εντάξει, το βλέπουμε αυτό, το ξέρουμε, γνωρίζουμε πώς είναι η κατηγορία πλέον. Αλλά δεν πρέπει να τα κοιτάμε αυτά. Εμείς κοιτάμε τώρα τον εαυτό μας. Είμαστε ήδη πρωτοπόροι και θέλουμε να χτίσουμε μια καλή διαφορά για να παίζουμε και πιο άνετα μετά και να παίζουμε και πιο καλό ποδόσφαιρο, να μας βγαίνουν και όλα μετά στο γήπεδο. Πάντως, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε, να κοιτάμε εμείς μόνο την ομάδα μας, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και το τι κάνουν οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς είμαστε μπροστά. Πάντως, σε αντίθεση με πέρσι ο Άρης όποτε δέχτηκε γκολ πολύ δύσκολα και μάλλον μόνο με εύκολες ομάδες το Βικελίδης κατάφερε να το γυρίσει. Θυμάμαι ένα μάτς με τα Χανιά, παραδείγματος, που πάλι στο 90 το γύρισε. Είτε στα Τρίκαλα, είτε στη Λαμία, δεν κατάφερε να γυρίσει το αποτέλεσμα φέτος. Υπάρχει η πίστη ότι μπορεί να το κάνει, γιατί έχει και πολύ καλύτερη παρουσία όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Βέβαια, σε αυτό νομίζω παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ξεκίνησε η προετοιμασία κανονικά με όλους τους παίκτες από την αρχή. Μία-δύο προσθήκες έγιναν προς το τέλος.
Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Φέτος βλέπουμε μια αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Έχουμε την ικανότητα φέτος να παίρνουμε τα παιχνίδια. Ακόμη και όταν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ, σε αντίθεση με πέρσι που δεν το κάναμε. Αυτό είναι και η νοοτροπία που έχουμε χτίσει φέτος. Αλλά εντάξει, έχει γίνει και όπως είπα και πριν καλός προγραμματισμός στην αρχή της χρονιάς, με την προετοιμασία μας, έγινε πολύ καλή δουλειά. Και εντάξει, όταν έχεις δυνάμεις και αντοχές και τρέχεις μέχρι το 90, αφού από τη στιγμή που έχεις την ποιότητα και την ικανότητα, μετά σου βγαίνουν όλα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, γιατί ξέρουμε ότι σε βγάλαμε και από μια υποχρέωση που έχεις αυτή τη στιγμή, για να μην σε καθυστερήσουμε άλλο. Βάλε λίμπερο, γιατί σε λίγο θα βάλουμε τον γκολ σε περιγραφή Νίκου Παπαδόπουλου. Εντάξει. Θα ακουστεί. Να το ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και την Κυριακή ακούμε ένα, και ας είναι και με το δεξί, δεν πειράζει, γιατί είδαμε δύο με τα αριστερό να εμπλουτίσουμε το ρεπερτόριο. Και ας μην είναι τόσο εντυπωσιακό. Σπρώξτε το πάνω στη γραμμή, δεν μας ενοχλεί. Μόνο γκολ να πάει και όπως να είναι. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Και εσύ, καλή συνέχεια.